θα αναρωτηθήκατε πολλές φίλες και φίλοι γιατί κατέβασα την καταπληκτική συνταγή των παιδικών μου χρόνων και αναφέρομαι στο Σάμαλι. Θα σας πω την αλήθεια και πώς έχει το πράγμα. Διακατέχομαι από μια τελειομανία. Το έχετε καταλάβει όσοι με παρακολουθείτε στο κανάλι, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι αν θα γίνουν και μερικά λαθάκια που και που κάποιες φορές, ότι δεν πρέπει να συγχωρούνται και να αφήνονται. Όταν όμως πρόκειται για μια συνταγή και όταν οι συνεργάτες που φτιάχνουν τις γραμματοσειρές στα βιντεάκια που εσείς βλέπετε έχουν ξεχάσει να συμπεριλάβουν βασικά υλικά, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που τους το είπα και το έγραψαν κάτω στην περιγραφή του βίντεο, δεν αισθανόμουν καλά. Ξέρετε γιατί? Γιατί μου θύμισε αυτό που μερικές φορές παίρνεις ένα βιβλίο μαγειρικής ή ένα περιοδικό μαγειρικής, διαβάζεις μια υπέροχη συνταγή και νομίζεις ότι αυτό που θα φτιάξεις θα βγει καταπληκτικά έτσι όπως το βλέπεις. Και τελικά στην πορεία δεν σου βγαίνει έτσι και μετά στεναχωριέσαι και χάνεις την εμπιστοσύνη σου ως προς τα βιβλία και όσον αφορά τον μάγειρα που έδωσε τις συνταγές για να εκδοθούν. Επειδή το κανάλι μας Προτέρες στην Κουζίνα είναι αξιόπιστο, επειδή εγώ ό,τι συνταγή φτιάχνω θέλω να είναι αληθινή και όπως την βλέπετε ότι βγαίνει σε μένα να βγαίνει και σε εσάς, αντιλαμβάνομαι ότι έλειπαν δύο βασικά υλικά. Έλειπαν 15 γραμμάρια baking powder, ένα φακελάκι δηλαδή, που δεν υπήρχε γραμμένο στα υλικά, και 8 γραμμάρια βανίλια, ένα φακελάκι βανίλια δηλαδή, που οι συνεργάτες που φτιάχνουν τις γραμματοσύρες δεν τα είχαν συμπεριλάβει. Ξέρω όμως ότι εσείς τσονάκια μου, πολύ αγαπημένα μου μαγειράκια, φίλες και φίλοι, με είδατε στη διαδικασία που τα πρόσθετα. Οπότε έκοψε το μυαλουδάκι σας και τα προσθέτατε από μόνοι σας. Αλλά επειδή εγώ απευθύνομαι σε κάθε προτάρι και σε κάθε προτάρα στην κουζίνα, θα ήταν κρίμα να μην κατεβάσω τη συνταγή λοιπόν και να την ξανανεβάσω. Μα μου λένε οι συνεργάτες, τώρα είναι σαν να την καίει τη συνταγή. Δεν θα θέλει κανείς να την δει. Λέω, δεν πειράζει. Αυτοί που θα τη δουν θα ξέρουν ότι η συνταγή που βλέπουν και το αποτέλεσμα που εγώ τους δείχνω είναι έτσι ακριβώς όπως θα βγει και στο σπιτάκι σας, μιας και εγώ το έφτιαξα και ό,τι φτιάχνω θέλω και σε εσάς να σας βγαίνει έτσι ακριβώς. Συγχωρέστε με για αυτή την παράληψη, διότι φταίω εγώ, δεν φταίνουν οι συνεργάτες. Μιας και τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στη χώρα μας, είναι αλήθεια ότι κάνοντας τα γυρίσματα πολλές φορές δεν μου δίνεται η δυνατότητα να δω ολοκληρωμένο το βίντεο και θα προσπαθήσω όμως να είμαι πιο συνεπής, να ελέγχω και εγώ τις συνταγές για να μην γίνονται τέτοια λάθη. Αλλά όταν γίνονται τέτοια λάθη τα οποία μπορούν να διορθωθούν, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, λάθη θα κάνουμε και θα αλληλοσυγχωρούμαστε. Πάντα με αγάπη και υγεία. Φιλία από λιμασμένο στη Μούρη και σας ευχαριστώ. Λίγο συντόμως θα ξανανεύει η συνταγή για το καταπληκτικό σάμολι των παιδικών μου χρόνων. Σας αγαπώ πολύ και το λέω ειλικρινά, μέσα από την ψυχή μου. Φιλία.